έχει κανένας αυταπάτη ότι όποιος και να βγει, ότι θα αλλάξει τη ζωή των εργαζομένων. Φαντάζομαι θα πρέπει να είναι αφελής, για να μην πω τίποτα άλλο. Το δίλημα λοιπόν είναι το εξής. Θα είναι δυνατή η επόμενη κυβέρνηση ή θα είναι δυνατός ο λαός? Και για να είναι δυνατός ο λαός, ό,τι και να λένε και το ξέρουν, χρειάζεται δυνατό, ισχυρό ΚΚΕ και στη Βουλή και στο λαό. Απευθυνόμαστε λοιπόν στον κόσμο, στην πλειοψηφία του, αν θέλετε, που αντιλαμβάνεται την κατάσταση αυτή που υπάρχει και που ακόμα δυσκολεύεται να το δει, να σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ παλιότερα, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μα όλοι τους κινήθηκαν στην ίδια πολιτική. Αλήθεια, είδατε καμιά ριζική αλλαγή σε όφελος των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών κλπ. Κλπ. Μπροστά σε αυτές τις μάχες που έρχονται και στις εκλογές, θεωρούμε ότι οι εργάτες, οι εργάτριες, οι βιοπαλλαστές αγρότες, οι επαγγελματίες, οι νέες και οι νέοι, οι νέοι επιστήμονες, όλοι μαζί μπορούν και πρέπει να απορρίψουν τα ψεύτικα διλήμματα και τις παγίδες και τα καλοπιάσματα ταυτόχρονα που βάζουν αυτά τα κόμματα. Μπορούν και πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να φτάσουν στην κάλπη, όχι με αυτό το σκυλοκαυγά που γίνεται όλη την πέρα και που συχαίνεται κανένας να τους βλέπει. Σκεφτείτε τι τραβάμε εμείς εκεί μέσα, βέβαια. Να μην πάνε λοιπόν, να μην παρασυρθούν και να σκεφτούν τη ζωή τους την ίδια, την καθημερινότητα. Πώς ζουν όλα αυτά τα χρόνια. Να εκτιμήσουν ότι δεν είναι δυνατόν το 2023 που μπαίνουμε τώρα τα εγγόνια να ζουν χειρότερα από τους παππούδες τους.